Κυρία Κεχαγιά, την Αυγή γιατί την έκλεισε χωρίς να υπάρχει ενημέρωση των στελεχών? Την Αυγή δεν την έκλεισε ο κύριος Κασελάκης και δεν καταλαβαίνω γιατί προσωποποιείται και βλέπω τώρα και το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη. Εκείνος πήρε την απάντηση, εκείνος το ανακοίνωσε. Πού το ανακοίνωσε ο κύριος Κασελάκης? Ότι κλείνει η Αυγή. Ποιος την έκλεισε την Αυγή? Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αυγής. Το οποίο ελέγχεται αποκλειστικά από την διοίκηση του κόμματος. Δεν ελέγχεται, έχει κλείσει. Άρα η Αυγή αποφάσισε μόνη της να κλείσει. Δεν έκλεισε δεν μπορούμε να παίζουμε τις κουμπάρες, κύριε Υποφάρη. Βασικός μέτοχος της Αυγής είναι το κόμμα. Έτσι. Ποιος για να μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί την έκλεισε χωρίς να ενημερωθούν τα στελέχη ούτε του πολιτικού γραφείου? Ποιος σας είπε ότι δεν ενημερώθηκαν τα στελέχη? Ενημερώθηκαν τα στελέχη. Βεβαίως. Εδώ τους φιλοξενούμε από την αρχή όλης αυτής της ιστορίας. Κανένας δεν γνωρίζει ότι θα έκλεινε την Αυγή με μία απόφαση. Επαναλαμβάνω, την Αυγή δεν την έκλεισε ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Στέφανος Κασελάκης έγινε κοινωνός μίας οδυνηρής απόφασης και το έχει πει και ο ίδιος δημοσίου. Που πήρε ο ίδιος. Που ελήφθη συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αυγής και προηγουμένως. Μα υπάρχει ανακοίνωση, κύριε Υποφάντη. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο της Αυγής αποφάσισε να κλείσει την εφημερίδα του κόμματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αυγής. Όχι ο κύριος Κασελάκης. Ο βασικός μέτοχος. Κύριε Υποφάντη, πάμε. Κάνουμε την ίδια συζήτηση και περιστρεφόμαστε. Μήπως μου ξεφύγει μία λέξη η οποία. Όχι, δεν... Η απόφαση για κλείσιμο της Αυγής δεν ήταν μία ανώδυνη απόφαση που ελήφθη μέσα σε μία μέρα. Χωρίς περίσκεψη και περισυλλογή. Αυτό έτσι θέλω να κατανοήσω. Όμως, κυρία Κεχαγιά, το ξέρετε πάρα πολύ. Έχετε περάσει από την Αυγή ένα τεράστιο φυτώριο δημοσιογράφων. Γιατί βγήκε έτσι, κύριε? Γιατί μέσα σε μία μέρα ανακοινώθηκε από την Αυγή. Μέσα σε μία μέρα ανακοινώνεται. Ότι κλείνει η Αυγή. Μέσα, κλείνει το ημερήσιο φύλλο της Αυγής. Βεβαίως. Έτσι πρέπει να γίνεται. Πώς ακριβώς γίνεται με διαβούλευση? Σε αυτόν τον όμιλο που έχω φάει και εγώ ψωμί, από τον όμιλο στον οποίο εργάζεστε και τιμώ κάθε εργαζόμενο και κάθε δημοσιογράφο. Έτσι, και θέλουμε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίες. Αν υποτεθεί, το λέω απλώς ως παράδειγμα, ότι αποφασίσει να κλείσει, θα κάνει διαβούλευση με εσάς προσωπικά? Εγώ εργάζομαι σε μια ιδιωτική επιχείρηση, θέλω να σας πω, και από ιδιώτη αμείβομαι, δεν αμείβομαι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όσοι ιδιώτες δεν είναι οι εργαζόμενοι στην Αυγή.